άναψαν τα αίματα στη Βουλή κατά τη συζήτηση για το αγροτικό θέμα. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε προσωπικά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει στόχο να διώξει τις επενδύσεις. Αναφερόμενος στα όσα έγιναν στις Κουριές, τόνισε πως αυτές οι δολιοφθορές θα τελειώσουν. Παράλληλα, καυτηρίασε τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ στο Κοινοβούλιο, κάνοντας λόγο για κλεφτοπόλεμο καταγγελιών και για συμπεριφορές που αρμόζουν σε πανεπιστημιακά αμφιθέατρα. Ο Πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αντέδρασε για τους πυροβολισμούς των εξωτερικών φρουρών στις φυλακές των Τρικάλων κατά την απόπειρα απόδραση. Σε υψηλούς τόνους ήταν και η απάντηση από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υποστήριξε πως η κυβέρνηση δεν ψάχνει για επενδυτές, αλλά για πειρατές και σχολίασε τη φράση του Πρωθυπουργού ότι δεν μασάμε από απειλές. Τι νόημα έχει να παλεύουμε να φέρνουμε επενδύσεις όταν κάποιοι συστηματικά προσπαθούν να τις διώξουν και όταν δεν μπορούν να τις εμποδίσουν επιδίδονται σε τρομοκρατία κατά των επενδυτών και καταστροφή των επενδύσεων. Τι νόημα έχει να παλεύουμε να κερδίζουμε συμμάχους και στήριξη για τη χώρα μας στο εξωτερικό, όταν κάποιοι προσπαθούν να τα τεινάξουν στον αέρα. Δεν τους πέρασε αυτή τη φορά, δεν θα τους περάσει την επόμενη. Μας λέτε όμως, δεν θέλετε επενδύσεις από το εξωτερικό. Βεβαίως και θέλουμε επενδύσεις από το εξωτερικό. Βεβαίως και χρειαζόμαστε επενδύσεις από το εξωτερικό. Αλλά χρειαζόμαστε επενδυτές, όχι πειρατές. Εσείς θέλετε να προσελκύσετε πειρατές που θα έρθουν όσο επιμένετε, που θα έρθουν βεβαίως, όσο επιμένετε να μετατρέπετε την Ελλάδα σε μια ρημαγμένη και ανοχήρωτη χώρα. Καταγγέλλεται εδώ μέσα ξεπουλήματα, διαπλοκή, πειρατές επιχειρηματίες, προφανώς για να μαζευτούν εδώ πέρα όλες οι επενδύσεις. Μας απειλείτε και έξω από τη Βουλή και από τις στήλες του τύπου και όπου βρείτε την ευκαιρία. Λοιπόν, μη χάνετε τον καιρό σας. Δεν μασάμε από απειλές, κύριε Τσίπρα. Κανένας από εδώ. Είχα την αίσθηση ότι η πολύμινη απουσία του Πρωθυπουργού από την κοινοβουλευτική διαδικασία ήταν εξ αντικειμένου μια επιλογή που υποβάθμιζε την κοινοβουλευτική διαδικασία και κυρίως τον θεσμικό του ρόλο. Σήμερα συνειδητοποιώ ότι υπάρχει και κάτι χειρότερο από την απουσία. Να έρχεται εδώ και να συμπεριφέρεται όχι ως Πρωθυπουργός της χώρας, αλλά ούτε λίγο ούτε πολύ να απευθύνεται στους βουλευτές και στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όσο και αν αυτό σας ενοχλεί. Ναι, η αριστερά είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Και εσείς βρίσκεστε στη θέση του Πρωθυπουργού, διότι πήρατε δύο μόλις μονάδες παραπάνω και αυτός ο εκλογικός νόμος σας έδωσε 50 έδρες μπόνους. Να απευθύνεστε με ένα απαξιωτικό χαρακτήρα. Όχι σαν Πρωθυπουργός που έρχεται να πει τις πολιτικές του θέσεις. Να αντικρούσει με πολιτικά επιχειρήματα, μπορεί σκληρά, αλλά πολιτικά επιχειρήματα. Αλλά ως ψευτόμαγκας να μας λέτε εδώ, λες και βρισκόμαστε σε καφενείο, δεν μασάμε. Με τις απειλές σας, δεν μασάμε. Κύριε Πρωθυπουργέ, εγώ δεν θα πέσω σε αυτό το επίπεδο της αντιπαράθεσης. Μέχρι τώρα χαϊδεύατε τους κουκλοφόρους, τώρα χαϊδεύετε και τους βαρυπινίτες. Σε ποια χώρα οι βαρυπινίτες προσπαθούν να αποδράσουν? Οι φύλακές τους κουνάνε το μαντήλι. Και τι θα λέγατε αν πετύχαινε η απόδραση? Ότι είναι μια ανίκανη κυβέρνηση. Άμα είναι να μην τους εμποδίζουν οι φύλακες, μήπως να ανοίξουμε τις φυλακές, να φύγουν όλοι να τελειώνουμε? Θέλετε ανοιχτές φυλακές? Αλλά εσείς στο πρόγραμμά σας μιλάτε για άοπλη αστυνομία, σας καταλαβαίνω. Μιλήσατε για οβιδιακές μεταμορφώσεις. Θα σας έλεγα στο σπίτι του κρεμασμένου να μην μιλάτε για σκηνή. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Πρωθυπουργέ, έχει με σαφήνεια τοποθετηθεί σε όλα αυτά τα ζητήματα που εσείς, συμπεριφερόμενος όχι ως Πρωθυπουργός της χώρας, αλλά ως επικεφαλής της ομάδας λάσπης που έχετε συγκροτήσει, της ομάδας της μονταζιέρας που από τα παρασκήνια και μέσα από το διαδικτυακό υπόκοσμο προσπαθεί καθημερινά να διαμορφώσει μια τελείως πλαστή εικόνα για την πραγματικότητα. Σε ποια άλλη χώρα, σε ποια άλλη ευνομούμενη πολιτεία, κυβερνητικός εκπρόσωπος θα ζητούσε να κληθεί εισαγγελέας να παρέμβει για βίντεο μονταρισμένο δηλώσεων βουλευτού του Εθνικού Κοινοβουλίου, το οποίο ήξερε ότι έχει υποστεί μοντάζ, διότι ο ίδιος το έφτιαξε.
Σε ποια άλλη χώρα? Και δεν θα υπήρχε έστω η αποδοκιμασία του κοινοβουλευτικού σας, του κυβερνητικού σας εκπροσώπου για αυτή τη στάση. Δεν σας ενδιαφέρουν όμως ούτε οι συγκλήσεις, ούτε η συζήτηση ουσίας. Μόνο ο κοινοβουλευτικός κλεφτοπόλεμος καταγγελιών. Δεν είναι λοιπόν φοιτητικό αμφιθέατρο εδώ μέσα, κύριε Τσίπρα. Βουλή είναι. Ξεπεράστε τις παιδικές σας ασθένειες. Όσον αφορά στο αγροτικό, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως όσοι έχουν εργαστεί 40 χρόνια θα πάρουν σύνταξη στα 62 χρόνια. Ακόμα και εκείνοι που χρωστούν μέχρι 4.000 ευρώ στον ΟΓΑ, σημείωσε. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια.